Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που ο κύριος Υπουργός έρχεται να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, η οποία από ό,τι κατάλαβα από τη στιγμή που κατετέθη από τις πλευράς μου έγινε και πολύ μεγαλύτερο θέμα. Την έκανε θέμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Την δράση, την αναξέλεγκτη των ΜΚΟ, συνειδωμένη και την καταγγελία την επίσημη που έκανε ο Πρωθυπουργός. Έχετε αφήσει τα νησιά του Αιγαίου και τους καταβλισμούς στο έλεος ανθρώπων των οποίων ούτε τα στοιχεία ελέγχετε, ούτε τη δράση γνωρίζετε, ούτε την ταυτότητα ξέρετε, ούτε έχετε και την βεβαιότητα ότι βρίσκονται εκεί από ανθρωπιστικό ενδιαφέρον ή από κάποιο άλλο ενδιαφέρον. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και λέει «Οι αλληλέγγυοι δημιουργούν πρόβλημα, ξενισηκώνουν τους μετανάστες». Δύο φορές συνέβη στην Ιδωμένη με τρόπο ο οποίος προσέβαλε και την εθνική μας κυριαρχία. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Προσευλήθη η εθνική μας κυριαρχία, κύριε Πρόεδρε, όταν μπήκανε οι Σκοπιανοί μέσα στη χώρα μας. Προσευλήθη η εθνική μας κυριαρχία όταν αυτοί που φύγανε μέσα από το ρέμα ξαναγυρίσανε βράδυ. Μην γελιόμαστε. Και τι ανακαλύπτουμε? Αυτά που σας έγραφα στην ερώτηση δυστυχώς έγιναν εκτενέστατα ρεπορτάζ. Τι ανακαλύπτουμε? Ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές, βρίσκονται στο πλευρό ανθρώπων που συνελήφθησαν γιατί διευκόλυναν την παράνομη είσοδο αλλοδαπών στη χώρα. Συγκεκριμένο περιστατικό στις 14 Ιανουαρίου. Και πάει ο γνωστός κύριος Λάμπρου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κατριβάνου και ο βουλευτής Λέσβου, ο κύριος Πάλης, και διαμαρτύρονται γιατί συνελήφθησαν άνθρωποι στους οποίους απαγγέλθηκε κατηγορία για διευκόλυση παράνομης εισόδου αλλοδαπών. Αναγκάστηκε ο το λιμενικό να κάνει ολόκληρη επιχείρηση για να τους συλλάβει γιατί δεν αντιδρούσαν στα σήματά του. Στον έναν δε απαγορεύτηκε κατά την προανάκριση η έξοδος από τη χώρα και σήμερα είναι εδώ ένας από αυτούς τους αλληλέγγυους. Και ο Υπουργός Ναυτιλίας, αντί να πει συγχαρητήρια στους ανθρώπους του λιμενικού που έχουν κάνει 140.000 διασώσεις στη θάλασσα και προστατεύουν τα σύνορα όσο τους επιτρέπει η πολιτική τους ηγεσία, βγάζει ανακοίνωση, κύριε Πρόεδρε, με την οποία ζητάει συγγνώμη σε αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν, τους αλληλέγγυους που φέρνανε τους παράνομους μετανάστες στη χώρα. Κύριε Υπουργέ, αν δεν βάλετε κανόνες και αν δεν επιβάλλετε την εικόνα μιας χώρας κυρίαρχης, δυστυχώς, πέρα από τις προσωπικές σας καλές προθέσεις, τις οποίες δεν αρνούμε και δεν έχω αρνηθεί πουθενά, δεν θα μπορέσετε ούτε να σταματήσετε την τροπή της Ιδωμένης και του Πειραιά, ούτε να διαχειριστείτε περαιτέρω το πρόβλημα. Σήμερα το πρωί πάλι αλληλέγγυοι δημιουργούσαν ολόκληρα προβλήματα στον Πειραιά για το αν θα μπουν ή δεν θα μπουν στα λεωφορεία με την επιβίβαση στο Σκαραμαγκά οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Έλεος, πόσο καιρό θα τους αφήσουμε? Δεν είσαστε συνοδοιπόρος, αλλά είσαι συνοδοιπόρος ο ΣΥΡΙΖΑ με πάρα πολλούς από αυτούς. Από την εποχή της Γένοβα, από την εποχή των καταλήψεων, παρακαλώ, από την εποχή που ολοκληρώνεται, κύριε πολιτικά κύριε. Λοιπόν, περιμένουμε παρακαλώ από την κυβέρνηση την καταδίκη και την ανάληψη συγκεκριμένων παρακαλώ πρωτοβουλειών. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Βαρβιτιώτη, εγώ θα ξεφύγω από τα αντιπολιτευτικά που δεν θεωρώ ότι είναι σωστά, είναι όμως δικαίωμά σας και πιθανώς ο ρόλος σας. Θα προσπαθήσω να σταθώ στην ουσία των παρατηρήσεων. Και επειδή υπάρχει κι άλλη μια ερώτηση για το ίδιο πράγμα, ίσως να κλέψω λίγο χρόνο και να μην απαντήσω όλα αυτά που θα πω εδώ, να ληφθούν υπόψη και για την άλλη ερώτηση, δηλαδή να είμαι πιο σύντομος εκεί. Σας είχα πει στη Βουλή και είχα θέσει εγώ το θέμα των ΜΚΟ πρώτος. Καταρχήν κάνουμε κακό να λέμε ΜΚΟ, γιατί πραγματικά οι ΜΚΟ έχουν να παίξουν συγκεκριμένο ρόλο παγκόσμια σε τέτοιου είδους κρίσεις,
μέσα σε αυτό το οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε. Έχω αναφέρει επανειλημμένα τα φαινόμενα της Γαλλίας και του Κατρίνα στην Αμερική, το καλέ στη Γαλλία, όπου μιλάμε για πολύ οργανωμένα κράτη. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι υπάρχει κράτος ανεπτυγμένο διοικητικά πιο πολύ από την Αμερική, όπου με τις ΜΚΟ δουλέψανε πολλά χρόνια και στο Κατρίνα και στο Καλέ. Έχω πει ότι όντως, συγχωρέστε με, είμαι λίγο ταλαιπωρημένος, θα κάνω πάθος. Έχω πει ότι όντως, κύριε Βαρβιτσιώτη και κύριοι βουλευτές, στη χώρα μας, στις περιόδους της μεγάλης κρίσης, που εσείς ισχυρίζεστε ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε άμεσα να αντιδράσει, και εγώ ισχυρίζομαι ότι σε αυτές τις κρίσεις πουθενά στον κόσμο καμία κυβέρνηση δεν μπορεί άμεσα να αντιδράσει. Η έλλειψη της οργανωμένης παρέμβασης δημιούργησε κενά όπου παρισφρήσανε μαζί με τις ΜΚΟ, ΜΚΟ αθώες μεν, αλλά ανθρώπων που θέλοντας να ζήσουν το μυθιστόρημά τους εν τέλει βλάψανε, και ΜΚΟ πονηρών, οι οποίες χρηματίστηκαν ή εξυπηρετήσαν άλλους σκοπούς. Αυτή τη στιγμή θέλω να αισθάνεται ασφάλεια η Βουλή των Ελλήνων και οι Έλληνες, γιατί πλέον έχουμε χρόνο πίσω μας και έχουμε ιστορία. Αυτό το οποίο παρατηρείτε τώρα στην Ιδωμένη, κύριε Βαρβιτσιώτη, ήταν το Σεπτέμβριο που ανέλαβα υπηρεσιακός υπουργός στη Μυτιλίνη. 2.000 άνθρωποι κάθε βράδυ στις παραλίες, 500-600 ανάθεμα και αν ξέραμε ποιος είναι τι, που είναι τι, πέρα από τους 10 γνωστούς. Δεν μπορούσαμε να επιβάλλουμε την τάξη. Δεν γινότανε, δεν έγινε στη Γαλλία, δεν έγινε στην Αμερική. Φτάνουμε στον Δεκέμβριο. Έχουμε οργανωθεί. Αρχίζουμε τον Γενάρη, αρχίζουμε τον έλεγχο. Τον Γενάρη δημιουργούμε, όπως σας είχα υποσχεθεί στη Βουλή και τα χρωστάω στον κύριο Κακλαμάνη, μπορώ να σας τα διαβάσω. Δημιουργούμε πλήρες σύστημα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Μπαίνουν σε τάξη τα πράγματα. Στείνουμε επιτροπή στη Μυτιλίνη πρώτη φορά, μετά στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο. Καταγράφονται οι ΜΚΟ, ξεπετιέται, είναι αδόκιμη λέξη, το σκάρτο υλικό, το οποίο είτε δεν βοηθάει, είτε βοηθάει εκ του πονηρού. Έχουμε πλήρη έλεγχο, μας αδικείται ως χώρα, όχι ως κυβέρνηση. Δεν είμαστε στο έλεος του Θεού. Μόνο στην Ιδωμένη συμβαίνει αυτό και θα πάψει. Θα πάψει όταν οργανώσουμε και εκεί το χάος όπως έγινε στη Μυτιλίνη. Εγώ το μόνο που θέλω να σας πω δεν είναι ούτε να σας κατηγορήσω ούτε τίποτα. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι είναι πολύ κοντά και στην Ιδωμένη το βλέπετε. Κάτι αλλάζει στην Ιδωμένη. Για την Ιδωμένη θέλω να σας πω ότι μέσω της Γαλλικής Πρεσβείας είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις για το πώς τη Γαλλία αντιμετωπίσανε το καλέ. Έχουν φτιαχτεί σχέδια. Έχουν γίνει αυτά. Κάτι βλέπετε ότι ξεκινάει στην Ιδωμένη. Και θα πετύχει. Χρειάζεται χρόνος για να οριμάσει η απελπισία σε αυτούς τους ανθρώπους θετικά προς εμάς, και χρειάζεται χρόνος να δώσουμε μορφή στο χάος. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι εάν αφαιρέσω τα αντιπολιτευτικά και σταθώ του ότι ένας βουλευτής από οποιαδήποτε παράταξη λέει ότι παιδιά τι γίνεται, κύριοι της κυβέρνησης, τι γίνεται, πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτά τα πράγματα, θα συμφωνήσω μαζί σας. Και η τάξη πρέπει να μπει και μπαίνει. Στην τεράστια πλειοψηφία των χώρων που έχουμε αυτή τη στιγμή, και είναι χώροι περίπου για 35.000 ανθρώπους, είναι σε τάξη. Δεν είναι σε τάξη στην Ιδωμένη, που αρχίζει και μπαίνει σε τάξη, και στον Πειραιά σε λίγο τελειώνει το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Βαρβιτσιώτη. Έχετε το λόγο και πάλι. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα σχολιάσω για το αν είναι πετυχημένη ή όχι πετυχημένη η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουν υπεύθυνος υπουργός και από τη στιγμή που αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση, η αύξηση στις ροές από τη θάλασσα ξεπέρασε το 2000%. Πόλεμος υπήρχε και το 2014, πόλεμος υπήρχε και το 2015, πόλεμος υπάρχει και το 2016. Οι ροές, όπως φάνηκε και μετά την Ελληνοτουρκική Συμφωνία, τη συμφωνία με την Τουρκία, είναι θέμα και πολιτικής βούλησης, η οποία δεν υπήρχε. Έρχομαι όμως για τις ΜΚΟ, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν διεθνείς κανόνες για τις ΜΚΟ. Μόνο εδώ δεν τους εφαρμόζεται. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Συνθήκη του 1996,
που λέει ποιες αναγνωρίζει η Κομισιόν. Αυτές που είναι εγκατεστημένες σε τρεις χώρες μέλη της Ευρώπης, αυτές οι οποίες έχουν γραφεία, που έχουν δηλώσει τη διοίκησή τους και τα μέλη τους. Και θα διαχειριστούμε 300 εκατομμύρια ευρώ έκτακτη ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ΜΚΟ χωρίς κανόνες. Και ενώ το έχετε διαπιστώσει κυβερνητικά ακόμα να νομοθετήσετε, την έχετε προαναγγείλει αυτή την νομοθεσία. Τόσες εμβόλυμες τροπολογίες φέρνετε για οποιοδήποτε άσχετο θέμα. Ολόκληρο διάλογο για την παιδεία πετάξατε με τις τροπολογίες σας. Και δεν μπορείτε να φέρετε ένα άρθρο που να λέτε ποιοι θα χρηματοδοτούνται και ποιοι αναγνωρίζονται. Και να δώσετε και στις ευκαιρίες και στις αρχές και στην αστυνομία και στο λιμενικό να τους πει παιδιά, δεν είσαστε πιστοποιημένοι. Πηγαίνετε μακριά. Εδώ στη Μυτιλίνη, κύριε Υπουργέ, ΜΚΟ με αλληλέγγυους και άλλα στοιχεία γνωστά σε όλη την κοινωνία της Μυτιλίνης, συνδιοργανώνουν το τράφικινγκ. Όλη η ροή είναι σε συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο βρίσκεται χώρος παράνομης φιλοξενίας μεταναστών, κατηλημένος χώρος του ελληνικού δημοσίου, το πρώην ΠΙΚΠΑ. Έτσι είναι. Και να σας πω κάτι. Είναι πρωτοφανής και η στάση της κυβέρνησης. Μακάρι να ήταν και ο κύριος Δρίτσας εδώ, να απολογηθεί για αυτή την κατάπτυστη δήλωσή του. Την επόμενη της σύλληψης, κύριε Πρόεδρε, την επόμενη της σύλληψης, βγάζει το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωση, όχι από τη σελίδα του, ιστοσελίδα του λιμενικού που μπαίνουν όλες οι ανακοινώσεις του Υπουργού, αλλά από την ανενεργή ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να φαίνεται διακριτή η διαφορά και λέει: ζητάμε κάτι ανόηση από όποιους πολίτες αλληλέγγυους υπέστησαν ταλαιπωρία λόγω της εμπλοκής τους σε συμβάντα που για κανένα μας δεν είναι ευχάριστα. Οι εισαγγελικές αρχές απαγγέλνουν κατηγορίες και ο Υπουργός ζητάει κατανόηση και έπειτα μου λένε ότι δεν έχουν σχέση με αυτό το κύκλωμα. Πολιτικά, απεμπλακείτε από αυτά τα βαρύδια. Συγκρουστείτε με αυτά τα κακά συμφέροντα και θα βρεθούμε δίπλα σας να στηρίξουμε ένα εξορθολογισμό της κατάστασης. Έχουμε πιο σκληρή γλώσσα και θα έχουμε πιο σκληρή γλώσσα, γιατί θεωρούμε ότι οι ευθύνες σας είναι πολύ μεγάλες και θεωρούμε ότι δεν μπορεί να διονύζονται συνθήκες όπως τη Σιδωμένης ή του Πειραιά. Μία λέξη, γιατί μου αφήσατε ένα ερωτηματικό. Με αυτά που είπατε, εννοείται ότι στην Ιδωμένη θα δημιουργηθεί καινούριο hot spot? Γιατί μας είπατε βάζετε τάξη. Μέχρι προχθές λέγατε θα την αδειάσετε. Σήμερα λέτε βάζετε τάξη. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Μέχρι προχθές λέγατε δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη γιατί δεν θέλουμε να γίνει hot spot. Άλλαξε η πολιτική σε αυτό? Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Έχετε το λόγο και πάλι. Συγχωρέστε με, πολλά πράγματα σκόρπια, το καθένα θέλει πολλή ώρα. Είστε κακά ενημερωμένος και θέλω να πω ότι αυτό μπορεί να στηρίζει αιμονές. Για παράδειγμα, αναφέρεστε στο πρώην ΠΙΚΠΑ σαν τόπο που φτάνανε. Το πρώην ΠΙΚΠΑ είναι στην Ενδοχώρα, δεν έχει καμία πρόσβαση στη θάλασσα. Το πρώην ΠΙΚΠΑ στη Μυτιλίνη, ακριβώς επειδή παρακολουθούμε από κοντά τα πράγματα, κατηγορείται ότι ενώ περάσανε 500.000, περιέθαλψε 375 ανθρώπους μόνο. Δεν έχει σχέση με αυτό που λέτε. Έχουμε πάει επανειλημμένα, έχω πάει με τον Σούλτς, έχω πάει με όλα. Για να πας το πρώην... Καλά, κύριε Βαρβιτσιώτη, δεν έχει νόημα. Εγώ σας λέω ότι κάνετε λάθος. Δεν σας λέω κάτι άλλο σε αυτό. Για την Ιδωμένη, για να μην υπάρξει παρεξήγηση, μπαίνει τάξη. Το μπαίνει τάξη δεν σημαίνει ότι θα γίνει οτιδήποτε στην Ιδωμένη άλλο, εκτός από το να διαλυθεί η Ιδωμένη. Λέμε απλώς ότι για να διαλυθεί η Ιδωμένη, αυτό πρέπει να γίνει με τάξη. Πρέπει να γίνει με κλιμακωτούς ελέγχους, με έναν κλιμακωτό τρόπο. Έχουμε συμβουλευτεί ξένους που είχαν αντίστοιχα προβλήματα και τις αστυνομίες τους και τις διευθύνσεις μετανάστευσης. Υπάρχει σχέδιο. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργαντάς θα ομολογήσει ότι κάτι έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα στην Ιδωμένη. Μπορεί να πείτε αργά. Εγώ θα πω δεν γινόταν πριν, αλλά κάτι αλλάζει και θα δούμε αποτελέσματα. Να σας πω και κάτι άλλο για να τελειώνουμε. Μην μπλέκετε τις ΜΚΟ με τις ΜΚΟ που θα πάρουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν εξαρτιόταν από μας. Εμείς παλέψαμε πάρα πολύ σκληρά
στα τσάι τα δικά μου και στα σάμι του Πρωθυπουργού τα λεφτά να δοθούν στο ελληνικό κράτος. Επειδή δεν είχαν λεφτά και είχαν λεφτά στην ΕΚΟ, η οποία τα δίνει σε ΜΚΟ, μας βοήθησαν δίνοντας τα λεφτά της ΕΚΟ, μπορούν να πάνε μόνο σε ΜΚΟ. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένες ΜΚΟ, 8, δεν έχουμε καμία παρέμβαση σε αυτό, δεν το θέλαμε. Αύριο έχουμε τη συνάντηση, έχουμε βάλει 3 πράγματα σαν κράτος, τα οποία έχουν γίνει δεκτά. Πρώτον, ότι αυτές οι ΜΚΟ θα κουμπώσουν πάνω στον κρατικό σχεδιασμό, δεν θα κάνουν δηλαδή ό,τι θέλουν. Δεύτερον, ότι θέλουμε τουλάχιστον το 70% των προσλήψεων να είναι από την Ελλάδα και θέλουμε τουλάχιστον το 60% των αγορών τους να είναι από την Ελλάδα. Αυτά γίναν δεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν εξαρτιόταν από μας. Αυτό που εξαρτιόταν από μας ήταν αυτές οι 3 παρατηρήσεις που θα επιδιώξουμε. Είναι όμως διεθνώς γνωστές οργανώσεις, δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες που δικαίως λέτε για αυτές. Δεν ξέρω τώρα τι αφήνω ακάλυπτο, είναι πάρα πολλά τα θέματα, θα τα πούμε πάλι. Να σας δείξω ότι στα νησιά πλέον αυτοί που δουλεύουν έχουν καρτελάκια εγκεκριμένα από το ελληνικό κράτος. Αυτό θα γίνει, κύριε Βαρβιτσιώτη, παντού.